Πόσο σημαντική είναι η αλλαγή του τρόπου ζωής στην αντιμετώπιση της υπέρτασης? Σήμερα ξέρουμε ότι, το ξέραμε άλλωστε και από παλιά, ότι η αλλαγή τρόπου ζωής παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, όχι μόνο στο να μειωθεί η αρτηριακή πίεση, αλλά και στο να προλάβουμε την εμφάνιση της αρτηριακής πίεσης ή να μειώσουμε τα φάρμακα τα οποία παίρνουμε. Όμως για πολλά χρόνια ο εύκολος τρόπος ήταν να πάρουμε ένα φάρμακο παρά να επιμείνουμε στην απώλεια σωματικού βάρους, στην άσκηση, στον περιορισμό της κατανάλωσης του άλατος. Και ήταν, όπως είπα, η εύκολη λύση. Οι ασθενείς προτιμούσαν να παίρνουν ένα χάπι την ημέρα και να μην αλλάξουν τον τρόπο ζωής. Σήμερα τα πράγματα κάπως έχουν αλλάξει. Το στρες έχει βοηθήσει ακόμα περισσότερο στην άνοδο της πίεσης. Κάποιοι ασθενείς για οικονομικούς λόγους αδυνατούν να πάρουν την προηγούμενη φαρμακευτική αγωγή. Μην ξεχνάμε ότι κάποιοι ασθενείς για να ελέγξουν την αρτηριακή πίεση πρέπει να πάρουν 2, 3 ή και περισσότερα φάρμακα. Άρα ή μειώνουν τη φαρμακευτική αγωγή ή σταματάνε τη φαρμακευτική αγωγή. Και εδώ έρχεται να ξαναβρει τη μεγάλη σημασία η αλλαγή τρόπου ζωής, αφού ξέρουμε ότι πολλές φορές η πτώση της αρτηριακής πίεσης από την αλλαγή τρόπου ζωής μπορεί να είναι μεγαλύτερη και από τη χρήση ενός φαρμάκου σαν μονοθεραπεία. Πόσο σημαντικό πρόβλημα είναι στην εγκυμοσύνη η υπέρταση? Πρώτα απ' όλα να πω ότι οι γυναίκες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι ένα πολύ ευαίσθητο κομμάτι του πληθυσμού. Η παρουσία της υπέρτασης εκεί που είναι συχνό φαινόμενο δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στο θάνατο τη μητέρα, το έμβριο ή τον νεογνώ. Η σύγχρονη πραγματικότητα με την οικονομική κρίση σαφώς και επηρεάζει το γεγονός, δεδομένου ότι η ανεργία, το στρες, οι συνθήκες διαβίωσης έχουν διαφοροποιηθεί. Επίσης, λόγω της κρίσης, η πρώτη εγκυμοσύνη έχει μεταφερθεί τουλάχιστον κατά μία δεκαετία. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό να διαγνώσει κανείς και να θεραπεύσει έγκαιρα την υπέρταση στην εγκυμοσύνη, κυρίως σε πρώτη φάση με γενετικές παρεμβάσεις. Η γυναίκα πρέπει να προσέχει το βάρος της, πρέπει να ασκείται, πάντοτε βέβαια με τις οδηγίες του γιατρού. Πρέπει να αποφεύγει ορισμένες τροφές και ένα σημαντικό που πρέπει να πούμε είναι ότι δεν πρέπει να χάσει βάρος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αν είναι παχύσαρκη ή υπέρβαρη πριν. Στη διάρκεια απαγορεύεται, γι' αυτό χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Εάν μέσω αυτών των μηχανισμών δεν τον κατορθώσει, δίνουμε φαρμακευτική αγωγή, η οποία όμως πάντοτε με την έγκριση του γιατρού, γιατί υπάρχουν φάρμακα ευρείας κατανάλωσης τα οποία απαγορεύονται στην υπέρταση. Κάτι ανάλογο ισχύει και για την περίοδο του θυλασμού. Και επομένως χρειάζεται μεγάλη ευαισθητοποίηση, χρειάζεται εκπαίδευση της γυναίκας να μετράει μόνη της την πίεση και αν δει ότι ξεφεύγει από τα φυσιολογικά όρια, να απευθύνεται άμεσα στο γιατρό της, γιατί όπως είπα, οι επιπλοκές και κυρίως η προεκλαμψία, που είναι μια θανατηφόρα κατάσταση, χρειάζονται έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία. Πώς επηρεάζει το άγχος την υπέρταση? Η ιδιοπαθής υπέρταση είναι κατά βάση μια νόσος πολυπαραγοντικής αιτιολογίας. Αυτό σημαίνει ότι συμμετέχουν πολλοί παράγοντες στην παθογένεσή της, ανάμεσα στους οποίους σημαντικός είναι ο ρόλος του άγχους. Βέβαια, το οξύ στρες προκαλεί μια παροντική αύξηση στην αρτηριακή πίεση. Όταν όμως έχουμε χρόνιο στρες, τότε η πίεση αυξάνεται μόνιμα, γινόμαστε πιο εύκολα υπερτασικοί και αυτό σχετίζεται με το γεγονός ότι το άτομο που βιώνει έντονο άγχος, έντονο στρες, συνήθως ακολουθεί και λάθος τρόπο ζωής. Τρώει πιο εύκολα έξω, τροφές αλμυρές, παχυντικές, αυξάνει το σωματικό βάρος, καπνίζει περισσότερο και πίνει περισσότερο αλκοόλ. Επίσης, έχει βρεθεί από μια πρόσφατη μελέτη σε μεγάλο αριθμό ασθενών ότι τα άτομα που έχουν άγχος και είναι και χαμηλού κοινωνικο-οικονομικού στάτους διαχειρίζονται πιο δύσκολα το στρες και οδηγούνται πιο εύκολα στην υπέρταση εν αντιθέσει με ανθρώπους με υψηλό μορφωτικό επίπεδο που μπορούν να διαχειρίζονται το άγχος με καλύτερο τρόπο. Ιδίως η ανεργία συνδυάζεται με στρες και οδηγεί σε μεγαλύτερο ποσοστό στην αύξηση της αρτηριακής πίεσης. Είναι χρήσιμη η μέτρηση της πίεσης στο σπίτι και πώς γίνεται σωστά? Καταρχήν, όπως ξέρετε, η πίεση στο σπίτι είναι πολύ διαδεδομένη. Πολύ λίγοι υπερτασικοί δεν έχουν πιεσόμετρο στο σπίτι. Στο σπίτι έχεις δυνατότητα να έχεις πολλές μετρήσεις σε διάστημα μερικών ημερών ή εβδομάδων, ενώ στο ιατρείο οι μετρήσεις είναι 2-3 μετρήσεις σε ένα στιγμιότυπο. Έτσι, ουσιαστικά, όταν γίνονται σωστά, οι μετρήσεις στο σπίτι είναι πιο αξιόπιστες από τις μετρήσεις που γίνονται από το γιατρό. Στην πράξη, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι μετρήσεις στο σπίτι δεν είναι αξιόπιστες. Για να έχει κανείς μια σωστή εικόνα, πρώτα απ' όλα πρέπει να έχει μετρήσει σε μερικές μέρες, να μετράει μόνο σε ήρεμες συνθήκες σε καθιστή θέση, πρωί και απόγευμα, και να κάνει
2 μετρήσεις κάθε φορά. Μετρήσεις που γίνονται από τους ασθενείς, επειδή έχουν πόνο κέφαλο, επειδή έχουν άγχος, μπορεί να είναι αυξημένες, μπορεί να είναι παραπλανητικές. Κακώς μερικές φορές οι ασθενείς αλλάζουν τη θεραπεία και τελικά τέτοιες μετρήσεις δεν έχουν καμία αξία. Υπάρχει νόστιμο φαγητό χωρίς αλάτι? Γίνεται και πολύ νόστιμο. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη φύση πράγματα που μπορούν να μας βελτιώσουν ή αν θέλετε να μας αναδείξουν το φαγητό χωρίς καν τη χρήση αλατιού, κάνοντας μείγματα από βότανα της ελληνικής φύσης. Νομίζω ότι αυτός είναι και ο στόχος σήμερα, για αυτά τα πράγματα θα μιλήσω, για το πόσο εύκολο είναι να παράξει κάποιος το φαγητό του χωρίς να χρησιμοποιήσει το αλάτι που τόσο πολύ επιβαρύνει την υγεία του. Για παράδειγμα, θα σας πω πολύ απλά ότι πολλοί πελάτες μου στο μαγαζί μπερδεύουν το όξινο με το αλμυρό. Πολλές φορές έχω χρησιμοποιήσει περισσότερο λεμόνι και μου έχουν απαντήσει ότι έχει αλάτι, ενώ δεν έχει κανένα ίχνος αλατιού. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι και μόνο με το όξινο μπορούμε να βελτιώσουμε μια συνταγή ή μια γεύση χωρίς καν τη χρήση αλατιού.